Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου, γεια σε όλους, γεια σου Λιτσάκι μου. Σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θα πούμε τα εβδομαδιαία ζώδια μαζί με τις αγγελικές κάρτες ταρό, να δούμε πώς θα μας πάει και αυτή η εβδομάδα του Ιουνίου. Και αρχίζουμε λοιπόν ευθύς αμέσως με το πρώτο ζώδιο που είναι ο Κριός. Για σένα Κριέ μου, έχουμε τον Άσο του Αέρα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ είμαστε με τον Άσο του Αέρα. Έξοχες νέες ιδέες και εμπνεύσεις έχεις αυτή την εποχή και μπράβο σου και να τις κάνεις πράξεις, να μην είναι μόνο ιδέες. Βλέπεις λοιπόν την αλήθεια μιας κατάστασης, προχωράς, θέλεις να προχωρήσεις, να κάνεις σχέδια και είναι και πολύ ωραία και κατάλληλη εποχή. Παρ' όλα αυτά θα σε δυσκολέψει λίγο στην αρχή, αλλά μην τα παρατήσεις, έτσι. Το μέλλον είναι μαζί σου. Είσαι τυχερούλης. Πάμε στον Ταύρο. Με το 7 της γης. Λοιπόν, εσένα, Ταύρε μου, εδώ σου λέει ότι έχεις κάνει κάποια καλά πράγματα, έχεις φυτέψει τους σπόρους από προηγούμενη φάση, οπότε τώρα περιμένεις τους καρπούς των πράξεών σου και τις δράσεις σου. Νομίζω ότι είναι προσωρινό αυτή η στάση που έχεις, αυτό το στάσιμο λίγο, είναι προσωρινό. Οπότε μπορείς να πεις ότι θα αρχίσει σε λίγο να βλέπεις να φυτρώνουν οι σπόροι που έσπηρες. Κάνεις καινούργιες αρχές κι εσύ και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Είναι περιττή η ανησυχία σου. Πάμε στους διδύμους με την αφύπνιση. Λοιπόν, εσέ πρέπει να δεις λίγο τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά από ό,τι την έβλεπες μέχρι τώρα. Έχεις και εσύ ένα προσωρινό σταμάτημα, ίσως μας επηρέασε και η έκλειψη και πολλούς μας επηρέασε. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να κάνεις τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ. Είναι σημαντικό να είσαι ο εαυτός σου, να μην σε ξεβολεύουν οι άλλοι ή να μην σε πάνε και σε λοξοδρομούν οι άλλοι. Να είσαι ο εαυτός σου, να κάνεις τα πράγματα όπως το νιώθεις εσύ, παρόλο που τώρα μπορεί λίγο τα πράγματα, όπως έχουμε πει και για τα άλλα δύο ζώδια, είναι λίγο στάσιμα. Προχώρα, θα τα καταφέρεις. Πάμε στον καρκίνο. Με το 9 της φωτιάς. Και εσύ λοιπόν, καρκίνε μου, μέχρι τώρα τα ζώδια είναι προχώρα, μην τα παρατάς, προσωρινό στάσιμο. Στάσιμο εννοώ λίγη στάση που λέμε. Προστάτευσε αυτό που έφτιαξες να έχεις θάρρος και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Το 9 της φωτιάς έτσι λοιπόν μας λέει ότι προχώρα, πάλεψε για αυτό που θέλεις, μη σταματάς και πίστεψε στον εαυτό σου. Δεν έχεις πολύ αυτοπεποίθηση? Γιατί? Όλοι μας έχουμε επηρεαστεί, αλλά εσύ και εσύ. Λοιπόν, πάμε στο λιοντάρι. Με το 9 του νερού, συνέστημα. Αγαπημένα μου, μια επιθυμία σου εκπληρώνεται. Επιτέλους, μετά από όλα αυτά που ίσως να έχεις περάσει, οι ανησυχίες φεύγουν και η αγάπη έρχεται ξανά στη ζωή σου. Το συνέστημα έρχεται ξανά στη ζωή σου. Βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο υλικά ή πρακτικά, αλλά υπάρχει και η αγάπη. Γιατί χωρίς την αγάπη δεν υπάρχουμε και εμείς. Σε όλα τα πράγματα γύρω μας, έτσι. Πολύ ωραίο. Κράτησε το. Πάμε στην Παρθένο. Με το 3 της φωτιάς. Αφθονία αγάπη μου για σένα, παρθενάκι μου, όμορφο και καταπληκτικό. Έχεις πράγματι πολλά πράγματα που κάνεις αυτό το καιρό, είσαι τελειομανής, έχεις την υπομονή αυτή την περίοδο και θες να πετύχεις, πάντα νομίζω ότι ήθελες να πετύχεις, κάνεις σχέδια, έκανες σχέδια και τώρα ξαναβάζεις πάλι τα πλάνα σου αυτά, τα παλιά που ίσως να τα έχεις αφήσει λίγο πίσω ή να μην τα έχεις πιστέψει ότι θα γίνουνε. Ξαναβάζεις λοιπόν μπροστά τις μηχανές και προχώρα, θα πάνε όλα καλά. Κάνε πραγματικότητα τα σχέδιά σου. Πάμε στα ζυγάκια μου τα αγαπημένα.
Αχ, με το μάγο! Τι ωραίο! Καινούργια ξεκινήματα, είμαστε έτοιμοι! Λοιπόν, είσαι έτοιμος, ζυγέλ μου! Μπράβο! Γιατί έχεις τα μέσα και τις ικανότητες να εκδηλώσεις όλα αυτά τα νέα ξεκινήματα που θες να κάνεις στη ζωή σου. Η ζωή σου είναι μια... φαντάζει να είναι μαγική, φαντάζει να είναι ότι πράγματα γίνονται γύρω σου, γίνονται αλλαγές και είναι με το μέρος σου, δεν είναι εις βάρος σου. Προσπάθησε, άρπαξε την ευκαιρία και θα πας πολύ μπροστά. Πολύ ωραίο χαρτί αυτό. Είμαι και ζυγός, έτσι, να μην το πάρω και λίγο πάνω μου. Πάμε στο Σκορπιό. Με το 7 του αέρα. Λοιπόν, σχέδια που χρειάζονται αναθεώρηση. Εσύ πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα, κάποια σχέδια που έκανες στο παρελθόν και δεν σου βγήκανε, μπορεί να είναι και σε οικονομικό επίπεδο. Πρόσεξε αυτή την εποχή τα οικονομικά σου, προσπάθησε να μην κάνεις επενδύσεις που είναι αβέβαιες και πρόσεξε κάποια πράγματα που ίσως να γίνονται πίσω από την πλάτη σου και να μην συγχρονίζονται καλά αυτά. Να θες να κάνεις πράγματα, αλλά κάποιοι άλλοι να θέλουν κάτι άλλο από σένα. Ή να λένε άλλα και να σου λένε σένα άλλα. Πρόσεξε το λίγο αυτό. Λοιπόν, αυτά θα μου προσέξεις και αναθεώρησε τα σχέδιά σου για το καλό σου πάντα, έτσι. Ξανασκέψου, μια δεύτερη σκέψη και τρίτη δεν κάνει ποτέ κακό. Πάμε στον τοξότη με τον υπότι της φωτιάς. Τι άλλο θα έβγαινε στον τοξότη. Έτσι, φωτιά. Λοιπόν, το ξωτάκι μου, κάτι σε απασχολεί και μάλλον ένα ξαφνικό συμβάν θα χρειαστεί την άμεση προσοχή σου. Είναι ένας χρόνος που είναι σημαντικός για σένα, κάνεις πράγματα, θέλεις να κάνεις πράγματα, σκέφτεσαι, θέλεις να πράξεις, όμως εδώ σου λέει ότι περίμενε λιγάκι, γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός. Εάν το πάρουμε από την άλλη πλευρά, επειδή ο χρόνος είναι σημαντικός, μπορεί να τρέξεις και κάποια πράγματα, να τα κάνεις λίγο, όχι γρηγορότερα, αν το θέλεις με λίγο περισσότερη σκέψη, αλλά πιο μεθοδευμένα. Νομίζω ότι βρήκα την σωστή λέξη. Γιατί τα γεγονότα απαιτούν προσοχή, δεύτερη σκέψη και μεθοδευμένα. Λοιπόν, πάμε στους εγώ καιρούς. Εγκατάλειψη. Εδώ δεν είναι άσχημη αυτή η κάρτα, παρόλο που έχει αυτό τον τίτλο. Δηλώνει ότι φεύγεις από μια κατάσταση άσχημη, που δεν σου άρεσε και πραγματικά έτσι είναι. Έχετε περάσει πολλά, ειδικά τα παρορμητικά και στο προηγούμενο παρελθόν για πολλά χρόνια και εσείς οι εγώ κύριοι πολύ ταλαιπωρηθήκατε. Οπότε είναι το τέλος μιας φάσης, το τέλος μιας κατάστασης. Και επίσης θα υπάρξει και μια πνευματική, εσωτερική μεταμόρφωση για σένα. Θα βλέπεις τα πράγματα και με ένα άλλο μάτι, με ένα πιο πνευματικό, πιο ανεβασμένο, σε άλλο επίπεδο. Και είναι καιρός και εσύ να προχωρήσεις. Είναι καιρός λοιπόν να προχωρήσεις και εσύ μπροστά, έχοντας αυτή την αφύπνιση και αυτή την πνευματική δυνατότητα της μεταμόρφωσης που σου δίνεται αυτό το διάστημα. Πάμε στους υδροχώους μας. Με το 4 της γης. Εδώ σου λέει ότι επειδή μερικές φορές σαν υδροχός που είσαι θέλεις τα πράγματα να γίνονται με ένα πιο φιλανθρωπικό, ανθρωπιστικό τρόπο, αυτή την εποχή σου λέει πρόσεξε, γίνε λίγο πιο πρακτικός. Ναι μεν θα, το φιλανθρωπικό σου έργο και, και οι φίλοι σου και το φιλικό σου περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για σένα, και η προσφορά προς τους λιγότερο τυχερούς είναι πολύ σημαντική για σένα και κάντο, αν μπορείς και θέλεις να δώσεις και να βοηθήσεις, είναι λογικό και πολύ ωραίο να δίνουμε και να βοηθούμε τους ανθρώπους μας, όμως θα είσαι πολύ προσεκτικός με τα χρήματα αυτό το διάστημα. Έχεις και κάποιους πλανήτες απάνω σου, οπότε είσαι και σταθερό ζώδιο. Πρόσεχε λίγο τα χρήματα και τις επιχειρηματικές σου αποφάσεις ή τα σχέδιά σου που παίρνεις, γιατί μπορεί να κάνεις λαθάκια που εκεί πέρα να χάσεις κάποια χρήματα. Εντάξει, τα υπόλοιπα όλα καλά. Και πάμε στο τελευταίο μας ζώδιο που είναι ηχθείς
με το 7 του νερού. Εσύ, αγάπη μου, είσαι στο μέσο μιας περίπλοκης απόφασης. Και πώς να μην είσαι που είσαι ψαράκι και είσαι μονίμως ή στο ρομαντισμό ή στην πρακτικότητα ή εδώ όμως μας βγαίνει το συναίσθημα. Και σου λέει ότι πρέπει να προσέξεις την απόφαση που θα πάρεις σε ένα θέμα που σε απασχολεί. Ερεύνησέ το περισσότερο για να πάρεις τη σωστή απόφαση. Σταμάτα να αναβάλεις πράγματα γιατί ξέρω ότι θα σε ξεβολέψουνε. Δεν αρέσει κανέναν να ξεβολεύεται και περισσότερο και σε σένα φαντάζομαι. Αλλά εδώ σου λέει ότι επειδή είναι μια απόφαση λίγο περίπλοκη, δεν ξέρω βέβαια σε ποιο επίπεδο, νομίζω ότι είναι στο συναίσθημα αυτό. Εάν είναι στην εργασία, θα πρέπει να είναι σε οικογενειακή επιχείρηση που ενδέχεται να είσαι και συναισθηματικά εμπλεγμένος. Οπότε παρόλα αυτά και εκεί θα παίξει ρόλο μεγάλο το συναίσθημα, οπότε καλείσαι να πάρεις αυτή την απόφαση πιο πρακτικά να το πω, πιο λογικά, ερεύνησε το περισσότερο και πράξε μετά από αυτή την έρευνα που θα κάνεις, μέσα, έξω, δίπλα σου, να πάρεις την σωστή απόφαση που θα σε πάει στο σωστό δρόμο και θα πάει μπροστά και εσένα και τους γύρω σου και την οικογένειά σου. Γιατί εδώ μας μιλάει για συναίσθημα, οπότε είτε είναι επιχείρηση σε συναισθηματικό επίπεδο, δηλαδή οικογενειακή επιχείρηση, είτε είναι κάποιας μορφής δεσμού, σχέσης, γάμου, κάτι τέτοιο. Αυτά είχα να πω για σήμερα, θέλω να είμαστε όλοι καλά, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, να περνάμε καλά και εσύ Λιτσάκι μου αγαπημένο που μου ομορφαίνει συνέχεια. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί έξω, να είμαστε καλά! Εδώ να πω ότι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και όλα τα βίντεο που κάνω και αν σας αρέσουν μπορείτε να μου κάνετε και μερικά σχόλια από κάτω και το τι θέλετε να σας πω και να δείτε από μένα. Επίσης μην ξεχνάτε ότι έχουμε και συμμετοχές, και συμμετοχές και στα αστρολογικά και συμμετοχές και στις κάρτες ταρό. Πολύ μικρές σε αυτές οι συμμετοχές, θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα αν σας ακούσω και από το τηλέφωνο να τα πούμε και αστρολογικά, ταρό, ό,τι άλλο θέλετε να δείτε από μένα, συνταγές, ομορφιάς και για να μιλήσουμε και από κοντά. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ!